Μικραίνει ο κατάλογος των αξιωματούχων του κράτους που θα υποχρεώνονται σε δήλωση υπόθεν έσχες μόνο για τους ιδίους και τα ανήλικα τέκνα τους. Τα επικαιροποιημένα νομοσχέδια εξετάζει με γοργούς ρυθμούς η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών στην παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα και του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο περιορισμός αυτός να είναι ανεκτός κατά τρόπον που η αναγκαιότητα του να γίνεται για σκοπούς διαφάνειας και καταστολής της διαφθοράς στη δημόσια ζωή. Την νομοθεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η προστασία των πολύ προσωπικών δεδομένων, τα οποία για λόγους ασφάλειας δεν θα δημοσιοποιούνται με την έκθεση που θα συντάσσεται για τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Θέλουμε όσον το δυνατόν να ακολουθήσουμε σε νομικό επίπεδο τις εισηγήσεις και τις συμβουλές της νομικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος οποιοδήποτε μέρος του νομοθετήματος να κριθεί αντισυνταγματικό ενδεχόμενα από το ανώτατο δικαστήριο σε περίπτωση που προσβληθεί. Στο νομοσχέδιο που αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους υπουργούς και βουλευτές, προβλέπεται ότι θα δημοσιοποιείται η δήλωση και δεν χρειάζεται κατάλογος. Εκεί που φαίνεται να προκύπτει διαφωνία και αναμένουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο από πλευράς της κυβέρνησης, είναι κατά πόσο συμφωνεί απόλυτα με τον περιορισμό των ελεγχόμενων προσώπων των υπόλοιπων αξιωματούχων, όπως εισηγείται η νομική υπηρεσία. Στόχος της Επιτροπής Νομικών είναι να οδηγηθούν τα νομοσχέδια για ψήφιση πριν την εκπνοή της θητείας της Βουλής.